Δόξα στον Κύριο, αγαπητά μου αδέλφια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πάλι πλήρεις και συνεχίζουμε με τη χάρη του τον αγώνα, τον καλό. Ο Θεός να ευλογήσει αυτό το βραδινό, όλα όσα θα λαληθούν και να ετοιμάσει τις καρδιές μας να δεχτούν αυτά που θα υποθούν. Θα διαβάσω, αδέλφια, 2-3 εδάφια από τον Ιωάννη, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το πρώτο κεφάλαιο, σελίδα 933. Αλφα κεφάλαιο από το 9 μέχρι το 13. Πολύ γνωστά εδάφια, αλλά έχω έτσι κάτι μέσα στην καρδιά μου να μοιραστώ μαζί σας. Κατά Ιωάννη 1, 9 έως 13. Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενον στον κόσμο. Ήτο εν το κόσμο, και ο κόσμος έγινε δι' αυτού, και ο κόσμος δεν εγνώρισεν αυτόν. Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Ήτινες ουχή εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Ευχαριστούμε, αδέλφια, για το λόγο του Θεού, για αυτόν τον λόγο που όλοι μας έχουμε εμπειρευτεί, αδέλφια, καθότι εδώ μιλάει φυσικά για τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Αυτός ήταν το φως του κόσμου που ήρθε στον κόσμο σαν άνθρωπος. Ο Θεός ενανθρωπίστηκε και ήρθε σαν άνθρωπος στον κόσμο. Ήταν, λέει, στον κόσμο και ο κόσμος έγινε δι' αυτού. Δηλαδή, εδώ μας φανερώνει ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν και Θεός, είναι Θεός. Ο κόσμος έγινε δι' αυτού, δια του Χριστού, δια του Πατέρα και δια του Υιού και δια του Αγίου Πνεύματος. Και αυτός ήρθε στη γη. Και ο κόσμος δεν εγνώρισε αυτόν. Στο 11, εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Ήρθε ως Ισραηλίτης κατά σάρκα στην χώρα του, στην περιοχή εκεί, στην Ιουδαία, και οι δικοί του, οι Ισραηλίτες, δεν τον δέχτηκαν. Εκτός από πολύ λίγους, τους μαθητές και κάποιους άλλους. Οι περισσότεροι δεν το δέχτηκαν. Και ακόμα και σήμερα, αδέλφια, όπως ξέρουμε, δεν το δέχονται. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ισραηλιτών τον έχει απορρίψει. Όμως, αδέλφια, εδώ στο 12 είναι αυτό που αφορά εμάς και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσοι εδέχτηκαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομά του. Ευχαριστούμε, αδέλφια, για αυτό το πολύ μεγάλο προνόμιο. Ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, επειδή τον δεχτήκαμε τα λόγια του, το Ευαγγέλιο, δεχτήκαμε τη θυσία του Σταυρού, δεχτήκαμε την Ανάσταση και ήρθε λοιπόν ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο και μας αναγέννησε. Και με αυτόν τον τρόπο, αδέλφια, όλοι γίναμε παιδιά του Θεού. Μας έδωσε, λέει, εξουσία να γίνουμε παιδιά του Θεού. Στο 13 λέει στο τέλος ότι δεν γεννηθήκαμε εξ αιμάτων. Βεβαίως όλοι γεννηθήκαμε κατά σάρκα από πατέρα και μητέρα, αλλά αυτή η αναγέννηση που έγινε μέσα μας κάποια μέρα στη ζωή μας έγινε πνευματικά και γεννηθήκαμε εκ Θεού. Και ονομαζόμαστε, αδέλφια, όλοι παιδιά του Θεού. Θα ήθελα να μιλήσω τώρα, αδέλφια, αυτό έχω μέσα στην καρδιά μου, για αυτή την εξουσία, την οποία δεν ξέρω αν την έχω καταλάβει εγώ προσωπικά. Πόσο μεγάλη εξουσία μου έχει και μας έχει δώσει ο Θεός να ονομαζόμαστε παιδιά του Θεού, αδέλφια. Πολύ μεγάλο προνόμιο, γιατί πολλοί λένε όλοι είμαστε παιδιά του Θεού, όλοι οι άνθρωποι. Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Όλοι είναι πλάσματα του Θεού, όλοι πλάστηκαν από το Θεό, αλλά δεν είναι όλοι παιδιά Θεού, γιατί όπως διαβάσαμε εδώ, μόνο όσοι δέχτηκαν Αυτόν, τον Ιησού Χριστό, δηλαδή τον Υιό του, του Υιού του Θεού, αυτοί έλαβαν την εξουσία να ονομάζονται παιδιά του Θεού. Και αυτό σημαίνει φυσικά ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν αυτό το δικαίωμα, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να πάρουν αυτή την απόφαση στη ζωή τους και να πούνε ναι, δέχομαι τα λόγια σου, Θεέ, δέχομαι την θυσία του Υιού σου και θέλω να γίνω παιδί σου. Και αν το πει κάποιος αυτό με ειλικρινή καρδιά, οπωσδήποτε θα εκπληρωθεί αυτός ο λόγος που εκπληρώθηκε και σε εμάς και θα λάβει και αυτός την εξουσία του Θεού να γίνει παιδί του. Όμως αυτό που με απασχόλησε, αδέλφια, είναι η λέξη εξουσία. Αυτό έτσι με απασχόλησε τις προηγούμενες ημέρες, λόγω μιας εμπειρίας που είχα, θα το έλεγα.
Βεβαίως, ξέρουμε ότι ο Θεός έχει θέσει εξουσίες στην Εκκλησία, έχει θέσει εξουσίες στην οικογένεια, έχει θέσει εξουσίες και στον κόσμο, αλλά γι' αυτά δεν θα μιλήσουμε σήμερα. Εγώ θέλω να μιλήσω για την εξουσία που έχει ο καθένας από εμάς ως παιδί Θεού. Εξουσία σημαίνει ότι έχεις και ευθύνη. Ξέρουμε στον κόσμο ότι όποιος έχει εξουσία σε μια δουλειά, σε μια υπηρεσία, σε ένα υπουργείο, σε ένα κράτος, αυτός έχει αυτόματα και μεγάλη ευθύνη. Όσο πιο μεγάλη εξουσία έχεις, τόσο πιο μεγάλη ευθύνη έχεις. Και έτσι και εμείς, αδέλφια, επειδή έχουμε αυτή την εξουσία να ονομαζόμαστε παιδιά του Θεού, έχουμε και μεγάλη ευθύνη. Ευθύνη έχει φυσικά και η Εκκλησία, γιατί και στην Εκκλησία έδωσε ο Θεός εξουσία. Είπε στον Πέτρο ότι σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και πύλε άδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής. Για αυτή την εξουσία, λοιπόν, αδέλφια, θα μιλήσουμε, έτσι το έχω μέσα στην καρδιά μου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή την εξουσία να τη χρησιμοποιήσουμε σωστά κατά το θέλημα του Θεού. Όπως ακούσαμε και στην προσευχή, ο Θεός θέλει να υπακούμε σε Αυτόν και μόνο σε Αυτόν και να μην ακούμε φωνές θνητών ανθρώπων. Γιατί η εξουσία, όπως θα δούμε παρακάτω με αυτά τα παραδείγματα που θα πω, έχει άμεση σχέση και με την υπακοή στο Θεό. Ναι, αδέλφια μου, θα σας πω έτσι μια εμπειρία που είχα μέσα στην καθημερινότητα. Ο Κύριος, πιστεύω, μου δίνει μηνύματα και μου αρέσουν πολύ αυτά τα μηνύματα, γιατί γίνονται μέσα στην καθημερινότητα και γίνονται και εικόνες, και αυτές οι εικόνες μένουν μέσα μου και είναι πολύ εύκολο να τις συγκρατήσω και να τις θυμάμαι. Πριν από 3-4 εβδομάδες είχαμε πάει οικογενειακώς με τη γυναίκα μου και τον ένα μου γιο να κάνουμε έτσι κάτι στη φύση, σε ένα ποτάμι, να κάνουμε κανό. Ήταν μια ιδέα της γυναίκας μου, μου το πρότεινε, ήταν μια πολύ ωραία μέρα και αποφασίσαμε να το κάνουμε. Και όταν πήγαμε λοιπόν εκεί, ήταν οι ιδιοκτήτες των κανό, μας μίλησαν και μας έδωσαν κάποιες οδηγίες. Τι να προσέχουμε, πώς να κοπηλατούμε και όλα αυτά. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό που είπε, το έλαβα προσωπικά σαν μήνυμα από το Θεό, έτσι το έλαβα εγώ. Είπε λοιπόν, κοιτάζοντας με στα μάτια, ο ψηλότερος λέει πρέπει να κάθεται πίσω-πίσω στο κανό. Αυτός λέει έχει όλη την ευθύνη να διορθώνει τα λάθη που θα κάνουν οι μπροστινοί. Δηλαδή, επειδή ο καθένας είχε ένα κουπί και ήταν πολύ εύκολο αν κάνανε λίγο παραπάνω κουπί μπροστινή, το κανό να πάρει λάθος κατεύθυνση και να πάει προς τα έξω. Και αυτός που ήταν πίσω είχε λοιπόν την ευθύνη να διορθώνει όλες τις κινήσεις τις λάθος που κάνανε οι μπροστινοί. Και έτσι, αδέλφια, καθώς ήμουνα στο κανό, κοπηλατούσα έτσι, κάθε φορά που έβλεπα το κανό να φεύγει προς τα αριστερά, έπρεπε να βάλω το κουπί προς τα δεξιά, να το γυρίσω, να το επαναφέρω στη σωστή θέση. Και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αδέλφια. Πάρα πολύ δύσκολο, αλλά με τη χάρη του Θεού τα κατάφερνα, είχε έτσι πολύ περιπέτεια. Και έλαβα αυτό το μήνυμα, αδέλφια, ότι ως παιδί του Θεού, ως μοναδικός σεσωσμένος μέσα στην οικογένειά μου, εγώ έχω την μεγάλη ευθύνη και την εξουσία, αλλά και την ευθύνη να κάνω ό,τι μπορώ πνευματικά για να σωθούν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μου. Να διορθώνω τα λάθη τους, δηλαδή όταν βλέπω, παρατηρώ κάτι γίνεται λάθος, κάτι δεν πάει καλά, πρέπει εγώ να μπω στον αγώνα, στην προσευχή, να διορθωθεί αυτό, να πω «Κύριε, βλέπω λάθος, σε παρακαλώ, διόρθωσέ το». Και εγώ αν χρειαστεί φυσικά να πω κάτι με σοφία, οπωσδήποτε θα το πω, αλλά περισσότερο πνευματικά με την προσευχή. Και είναι αυτή η εξουσία, αδέλφια, που διαβάσαμε εδώ. Εξουσία ως παιδί του Θεού, να την διαχειριστώ σωστά, να την διαχειριστούμε σωστά, έτσι ώστε να έχουμε ωραία αποτελέσματα. Και παρατήρησα δύο φορές, αφαιρέθηκα λίγο, κοίταζα έτσι τη φύση, τα πουλιά εκεί, το ένα το άλλο, και ξεχάστηκα και είδα κατευθείαν το κανό πήγε προς τα καλάμια, προς τα έξω. Λίγο, δηλαδή, δεν ήμουν άγρυπνος και αμέσως είδα ότι το πλοίο έφυγε από την πορεία του. Έτσι, αδέλφια, να μείνουμε όλοι μας άγρυπνοι, γιατί όλοι εδώ έχουμε αυτή την εξουσία, αυτή την ευθύνη για την οικογένειά μας, άλλοι μεγαλύτερες ευθύνες. Ο καθένας ξέρει, εκτός από την εξουσία που έχει λάβει ως παιδί του Θεού, ποια άλλη εξουσία του έχει δώσει ο Θεός
και καλούμαστε αδέλφια να μείνουμε άγρυπνοι. Και επειδή αδέλφια μέσα στη γραφή υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, διαβάζοντας αυτό για την εξουσία μου ήρθαν πάρα πολλά παραδείγματα από Παλαιά και Καινή Διαθήκη, έτσι που φαίνεται κάποιοι άνθρωποι που έλαβαν εξουσία από το Θεό και όμως δεν τη χειρίστηκαν σωστά. Βεβαίως υπάρχει και το αντίθετο, ξέρουμε πολλά παραδείγματα πολύ ευλογημένων ανθρώπων του Θεού, το Μωυσή, τον Ιησού του Ναβί, τους προφήτες, τον Αβραάμ, στη Καινή Διαθήκη τους Αποστόλους, που χειρίστηκαν με τον καλύτερο τρόπο την εξουσία που τους έδωσε ο Θεός. Έτσι μπορούμε να λάβουμε παραδείγματα προς μίμηση από αυτούς τους ανθρώπους, τους Αγίους του Θεού, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και κάποια άλλα παραδείγματα ανθρώπων που έλαβαν την εξουσία του Θεού, που δεν την χειρίστηκαν σωστά και τα αποτελέσματα ήταν τραγικά. Και θα πω έτσι εν συντομία στα 5 λεπτά που απομένουν, αδέλφια, έτσι κάποια παραδείγματα όσα θυμάμαι, που δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που έλαβαν μια τόσο σημαντική εξουσία και ευθύνη από το Θεό, δεν την διατήρησαν και την παραχώρησαν σε άλλους για διαφορετικούς λόγους. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από τον Αδάμ και την Εύα. Εκεί έγινε το πρώτο λάθος. Ο Αδάμ, όπως ξέρουμε, είχε εξουσία από το Θεό να είναι κεφαλή της Εύας και αυτός δεν το χειρίστηκε σωστά, αδέλφια. Άφησε την Εύα να περιπλανιέται γύρω από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, δεν την πρόσεξε και μάλιστα όταν αυτή του πρότεινε να δοκιμάσει από τον καρπό αυτό τον απαγορευμένο, αυτός αντί να της πει τι τους είχε πει ο Θεός, έφαγε. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το έκανε ο Αδάμ αυτό. Δεν μας λέει ακριβώς για ποιο λόγο έκανε αυτό το μεγάλο λάθος. Μάλλον αμέλεια ήταν, δεν ξέρω. Αλλά ίσως σίγουρα και φιλοδοξία, ίσως πίστεψε και αυτό στο ψέμα του σατανά όπως και η Εύα, ότι αν φάμε από αυτό τον καρπό θα ανοιχτούν τα μάτια μας και θα γίνουμε σαν θεοί. Ξέρουμε, αδέλφια, πόσο τραγικό ήταν αυτό το λάθος του Αδάμ που δεν χειρίστηκε την εξουσία του και πώς όλη η ανθρωπότητα ταλαιπωρήθηκε εξαιτίας αυτού του λάθους που έκανε. Μπορούμε να πούμε και άλλα παραδείγματα, αδέλφια. Ο Σαμψόν μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό και αυτός είχε λάβει εξουσία από το Θεό. Είχε λάβει μεγάλη δύναμη Πνεύματος Αγίου, ήταν και κριτής μάλιστα, κριτής του λαού Ισραήλ. Και αυτός αντί να διαχειρίζεται σωστά την εξουσία που έλαβε από το Θεό, κυνηγούσε τις γυναίκες. Ήταν λοιπόν ο λόγος που έχασε αυτή την εξουσία, είχε κακή διαχείριση αυτής της εξουσίας, ήταν η επιθυμία της σαρκός για τις γυναίκες. Γνωρίζουμε πιο πολύ καλά το αποτέλεσμα, ότι φανέρωσε το μυστικό του στη Δαλιδά και η Δαλιδά τον παρέδωσε στους Φιλιστέους. Αποτέλεσμα ήταν τραγικό, αδέλφια, να τον δέσουν, να τον ονειδήσουν, να τον βάζουν εκεί να κάνει εξευτελιστικές εργασίες και να τον τυφλώσουν μάλιστα. Ένα παιδί του Θεού να καταντήσει σε αυτό το άσχημο αποτέλεσμα. Γιατί δεν πήρε στα σοβαρά την εξουσία που του έδωσε ο Θεός, αδελφιά. Άλλο παράδειγμα, έτσι μου έρχεται παρόμοιο, ήταν ο Σεδεκίας. Ήταν ο τελευταίος βασιλιάς του βασιλείου του Ιούδα, ο οποίος ο Ιερεμίας του είχε πει να παραδοθεί στους Χαλδαίους, γιατί αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού, να περάσει όλος ο λαός Ισραήλ στην εξορία, στη Βαβυλώνα, και αν το έκανε αυτό θα γλίτωνε η ζωή του, αν υπάκουε. Και ζήτησε μάλιστα από τον Ιερεμία, πες μου τι να κάνω. Ο Ιερεμίας του είπε τι να κάνει, ότι πρέπει να παραδοθεί, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ο Σεδεκίας όμως, αντί να ακούσει τον προφήτη του Θεού, τη φωνή του Θεού, άκουσε τους άρχοντες, επειδή φοβήθηκε, λέει, φοβήθηκε το λαό, μην τον παραδώσουν, λέει, και τον εμπέξουν. Και το αποτέλεσμα και αυτινού ήταν πολύ τραγικό. Τελικά έτσι κι αλλιώς δεν την γλίτωσε την αιχμαλωσία και όχι μόνο δεν την γλίτωσε, είδε τα παιδιά του να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια του και μετά τυφλώθηκε και αυτός, τον τυφλώσανε. Πολύ τραγικό αποτέλεσμα, αδέλφια, επειδή και αυτός την εξουσία του ως βασιλιάς δεν την χρησιμοποίησε σωστά, δεν υπάκουσε στο Θεό και είχε αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, αδέλφια, μέσα στη γραφή. Υπάρχει το παράδειγμα του Ααρών, που και αυτός είχε εξουσία σαν αρχιερέας
είχε μάλιστα την ευθύνη από τον Μωυσή τις 40 μέρες που θα έλειπε. Δεν ήξερε βέβαια πόσο θα έλειπε, αλλά του είπε όσο θα λείπω εγώ, εσύ θα είσαι εδώ και θα έχεις την ευθύνη για το λαό. Και ήξερε πολύ καλά ο Αρών τι έπρεπε να κάνει, και όταν ο Μωυσής καθυστερούσε να κατέβει από το όρος Σινά, ο λαός ζήτησε άλλους θεούς. Ζήτησε από τον Αρών να του κάνουν ένα χρυσό μοσχάρι για να το προσκυνάνε. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, χωρίς καμία αντίρρηση, αμέσως ο Αρών είπε «Φέρτε μου εδώ ότι έχετε κοσμήματα χρυσά» και τους έκανε αυτό το μοσχάρι. Και αυτός δεν πήρε στα σοβαρά την εξουσία που του είχε δώσει ο Θεός. Και ένα τελευταίο παράδειγμα θα πω, αδέλφια, έτσι, πολλά παραδείγματα υπάρχουν, προς αποφυγή βέβαια, ήταν και το παράδειγμα του Αχάβ, και αυτός ήταν ένας βασιλιάς του Βορείου Βασιλείου, του Ισραήλ, και αυτός είχε εξουσία, είχε ευθύνη για το λαό αυτό, και όμως αντί να χρησιμοποιήσει σωστά την εξουσία του και να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει σαν βασιλιά, άφηνε την γυναίκα του, την Ιεζάβελ, να κάνει κουμάντο. Και ξέρουμε και εκεί πολύ τραγικό το αποτέλεσμα, αδέλφια. Είναι αυτό που ακούσαμε στην προσευχή, έτσι το επιβεβαιώνει, πιστεύω, ότι το μήνυμα αυτό που είχαμε στην καρδιά μου, ότι αν έχουμε λάβει κάποια εξουσία από το Θεό, οποιαδήποτε και να είναι αυτή, πρώτα ως παιδιά Θεού και ό,τι άλλο μας έχει δώσει ο Θεός, να ακούμε τον Θεό και αυτούς που πρέπει να ακούμε, που είναι από πάνω μας φυσικά, εννοείται, τους πρεσβυτέρους, τους προϊστώτες, και όχι θνητούς ανθρώπους, πολλών δε μάλλον ανθρώπους του κόσμου που μπορούν να μας πλανήσουν και για κάποιο λόγο, για κάποια δυναμία, από συνέστημα, δεν ξέρω και εγώ τι, να ακούσουμε αυτές τις φωνές και να έχουμε ταλαιπωρία στη ζωή μας. Αυτό ήταν το μήνυμα, αδέλφια μου. Ο Θεός να ευλογήσει το υπόλοιπο. Αμήν. Ψάλε, στον βασιλιά αλληλούια, 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 αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφιά. Είπε ο αδερφός και ο κόσμος δεν εγνώρισε αυτόν. Βλέπουμε τι κάνει η αμαρτία, αδερφιά. Η αμαρτία τύφλωσε τον άνθρωπο ώστε να μην γνωρίζει πια ποιος είναι ο αληθινός ο Θεός, αδερφιά. Η αμαρτία τυφλώνει, η αμαρτία απομακρύνει τον άνθρωπο από την αλήθεια, από τον αληθινό Θεό, αδέρφια. Και εγώ ήθελα μια εμπειρία να σας πω. Περασμένη εβδομάδα ήμουνα νύχτα και ήμουνα σχεδόν μόνος σε όλο το απτάιλον εκεί που δούλευα. Και ήμουνα νύχτα και ήταν περίπου τις 2 ώρες το πρωί και προσευχόμουνα. Και ρώτησα έτσι, Κύριε μου, πώς γίνεται φανερή η αμαρτία, πώς μπορώ να δω απλά να με εξηγήσεις τι είναι αμαρτία. Και δεν πέρασε καιρός, αδέρφια, με θύμισε ένα εδάφιο ο Κύριος και ήθελα να σας το μοιράσω αυτό. Το δάφιο αυτό είναι από το Β' Λουκά, το Ευαγγέλιο, το Β, κεφάλαιο 2, εδάφιο 49. Και μου ήρθε πολύ δυνατά ο λόγος αυτός και είπε προς αυτούς
στη μητέρα του τη Μαρία και στον Ιωσήφ. «Γιατί με ζητείτε? Δεν εξεύρετε ότι πρέπει να είμαι ίστα του πατρός μου?» Αυτό το εδάφιο μου ήρθε τόσο δυνατά μέσα μου και λέει ο Κύριος, θέλεις να μάθεις τι είναι αμαρτία? Θυμάσαι όταν είχες έρθει μέσα στον οίκο μου την πρώτη ημέρα, το τι σκέφτηκες? Μετά από 22 χρόνια, αδέρφια, θυμήθηκα τα λόγια που είχα πει. Και ακριβώς θυμάμαι τα λόγια. Καλά και ωραία εδώ, αλλά φτάνει το μήνα, δύο φορές το μήνα να άρχισε φτάνει. Ο Ιησούς ο Χριστός, 12 χρονών παιδί, εγεννήθηκε χωρίς αμαρτίες, αναμάρτητος. 12 χρονών παιδί. Όταν το άκουσα αυτό, ήρθε ντροπή πάνω μου. Ζήτησα συγγνώμη εκείνο το βράδυ. «Κύριε μου, συγχώρεσέ με. Να, αυτό είναι αμαρτία», μου λέει. «Η ανυπακοή εις το λόγο μου, ότι ο άνθρωπος δεν γνωρίζει το θέλημά μου». Και αυτό είναι η αλήθεια. Ότι ο φυσικός ο άνθρωπος δεν γνωρίζει κατά του Πατέρα, του Θεού. Δεν γνωρίζαμε ποιο το θέλημα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός, 12 χρονών, τι με ζητάτε? Μητέρα του και ο Ιωσήφ είπανε, παιδί μου, κάναμε ό,τι κάναμε, τα καθήκοντα, ό,τι γράφει ο νόμος, πάμε τώρα σπίτι. Ο Ιησούς ο Χριστός όμως, δεν τον επαρκεί αυτό. Θέλει την επαφή με τον Πατέρα Θεό, αδερφιά. Και όταν ερχόμαστε στον οίκο του Πατέρα, που ήρθαμε σήμερα στον οίκο του Πατέρα, και όταν το διάβασα που λέει ο Κύριος, πρέπει να είμαι. Πού πρέπει να είμαστε, αδέρφια, αυτές τις τελευταίες ημέρες? Κάθε βήμα που κάνουμε αυτές τις τελευταίες ημέρες, πρέπει να τις σκεφτόμαστε πάρα πολύ καλά. Πού μας οδηγάνε τα βήματά μας? Μας οδηγάνε στο θέλημα του Θεού ή μας απομακρύνουνε από το θέλημα του Θεού? Ας αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγεί. Κύριε, τη φωνή σου να ακούω και το θέλημά σου να πράττω. Παιδί μου, αφιερώσου σε μένα εντελώς. Δεν επαρκεί να έρχεσαι μία και δύο ημέρες. Δεν υπάρχει να έρχεσαι μία Κυριακή να παίρνεις σώμα και αίμα και τις άλλες ημέρες να σε αφαιρώνεις στον κόσμο, στις δικές σου επιθυμίες. Αυτό λέει και ο Πονηρός, αδέρφια. Σώμα και αίμα να παίρνεις, αλλά τις άλλες ημέρες μην τις παίρνεις τόσο σοβαρά. Θυμάστε τι είπε ο Φαραώ στο Μωυσή? Όταν ο Θεός ήθελε να βγάλει το λαό από την Αίγυπτο, είπε κάτι ο Φαραώ στο Μωυσή. Όμως αυτή η φωνή είναι η φωνή του εχθρού, αδέρφια. Τον λέει τον Μωυσή, πηγαίνετε, βγαίστε έξω, όμως μη πάτε μακριά. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Πήγαινε στην εκκλησία, όμως μην αφιερώνεσαι εντελώς.
ένα πόδι στον Κύριο και ένα πόδι στον κόσμο. Έτσι μιλάει ο εχθρός, αδερφιά. Ο Κύριος μας έβγαλε εντελώς από την Αίγυπτο. Είμαστε στον κόσμο, όμως όχι από τον κόσμο πια. Έχουμε άλλον Κύριο. Ο Κύριος μας είναι ο Ιησούς ο Χριστός πλέον. Αυτός θα μας λέει πού είναι να πάμε. Ο Ιησούς Χριστός το 10χρονο παιδί. Και πόσο τρέπουμε. Λέω, Κύριε, συγχώρεσέ με, Κύριε. Να, αυτό είναι η αμαρτία, αδέρφια. Ότι η αμαρτία δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό λέει ο Παύλος, στους Γαλάτας, κεφάλαιο 2, εδάφιο 20. Μετά του Χριστού συνασταυρώθην. Πρέπει ο άνθρωπος, ο παλιός, να έχει σταυρωθεί, να έχει πεθάνει πια. Ζω δε ούχι πλέον εγώ. Να μην ζούμε πια για την αμαρτία, αδέρφια, αλλά να ζούμε για τον Ιησού Χριστό, για τον Κύριό μας και Θεό μας. Κύριε μου, εσύ πες μου ποιο το θέλημά σου. Εσύ, Κύριε μου, πες μου τι θέλεις να κάνω εις τη ζωή αυτήν. Ο Ιησούς Χριστός είπε, Πατέρα, έρχομαι να κάνω όλο το θέλημά σου. Και αυτό θα κάνουμε, αδερφιά, το θέλημα του Πατέρα μας, του Θεού. Αλλά ο Χριστός ζει εν ημί. Όταν ζει ο Χριστός εν ημί, αδερφιά, το Πνεύμα το Άγιο καθαρίζει και καίει τα πάντα μέσα ό,τι είναι σαρχικό. Κάθε σκέψη πονηρή και κακή την καίει το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό θέλουμε να κάνει ο Ιησούς Χριστός μέσα στη ζωή μας. Να πάρει κάθε σκέψη πονηρή και κακή που έρχεται πολλές φορές ο εχθρός της ψυχής και μας ταλαιπωρεί, μας βάζει βάρη μέσα στην καρδιά μας και χάνουμε τον προορισμό μας. Να ζει μόνο ο Ιησούς Χριστός μέσα μας. Δεν ζω πλέον εγώ. Κύριε μου, δώσε μου τη δύναμη να το πω αυτό. Ότι ζεις εσύ, Κύριε. Όχι πλέον εγώ. Όχι πλέον ο Στέφανος. Τελείωσε. Ο Στέφανος εν τάφη όταν βαφτίστηκε εκεί στο νερό. Αυτό είναι η βάφτιση εν ύδατη. Ότι ο άνθρωπος πεθαίνει. Δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού. Ό,τι ζω τώρα, το ζω δια πίστεως. Και περιπατούμε δια της πίστεως, αδέρφια. Το ακούμε πάρα πολλές φορές. Πιστεύω ότι ο Ιησούς ο Χριστός ανάλαβε όλη μου τη ζωή. Κύριε μου και Θεέ μου, όλοι έχουμε αιτήματα και προβλήματα που δεν ακούγονται, το είπε και ο αδερφός. Άφησε το στον Κύριο. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Το λέει ο Κύριος. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Όσο και να προσπαθείτε. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να ερχόσαστε στον οίκο του Πατέρα μου. Όταν αυτό το κάνουμε, αδέρφια, δίνουμε τιμή στον Πατέρα Θεό. Δείχνουμε την υπακοή εις το Λόγο του Θεού. Και πάλι το λέω. Δεν γνωρίζετε ότι πρέπει να είμαι εις τον οίκο του Πατέρα μου, το 10χρονο χρονών ο Ιησούς ο Χριστός. Γνωρίζει ο Κύριος, αδέρφια. Υπάρχουν οι ασθένειες, υπάρχουν και οι εργασίες. Το γνωρίζει αυτό ο Κύριος. Όμως είναι η μεγάλη αμαρτία να έχω το χρόνο και να ξεκουράζομαι, να κάθομαι χωρίς αγωνία μέσα μου ότι το παιδί μου, η γυναίκα μου, ο άντρας μου χρειάζεται σωτηρία, χρειάζεται ελευθερία
να αγωνιστώ, να προσευχηθώ και να πω με κλάματα, Κύριε μου και Θεέ μου, λύσε μου τα προβλήματα αυτά που έχω μέσα στην ψυχή μου, ελευθέρωσέ με από τα δεσμά αυτά που βάζει ο εχθρός της ψυχής μας. Έχουμε αγώνα πνευματικό, αδέρφια. Δεν ήρθε ακόμα ο Κύριος. Είναι ο αγώνας, ο Ιωδός στενεύει έτι περισσότερο. Τα προβλήματα τα έχουμε μπροστά μας. Τα επιτρέπει όλα αυτά ο Κύριος, για να ερχόμαστε στον οίκο Του και να προσευχόμαστε για αυτά. Πρώτα για τον εαυτό μου και μετά για σένα, για όλη την Εκκλησία και για όλα τα αδέρφια, αδέρφια. Αυτοί που φύγανε και χάσανε τον δρόμο της ζωής, αδέρφια. Για αυτά τα επέτρεψε ο Κύριος, για να τα βλέπουμε και να προσευχόμαστε, αδέρφια. Ο Κύριος να είναι μαζί μας, να μας δώνει φώτιση, να μας δίνει το λόγο Του, να είμαστε άγρυπνοι και να προσέχουμε τα βήματά μας που μας οδηγούν, αδέρφια. Δεν εθετώ την χάρη του Θεού, διότι αν η δικαίωση γίνεται δια του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτιν απέθανε. Αδέρφια, σωθήκαμε για τη σταύρωση του Ιησού Χριστού. Ο νόμος τον σταύρωσε στο σταυρό του Γολωθά ο Κύριος. Είμαστε στη Καινή Διαθήκη. Είμαστε στην ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Τι κάνω εγώ με αυτήν την ελευθερία που με έδωσε ο Ιησούς ο Χριστός? Με ελευθέρωσε από τα δεσμά και από την αμαρτία αυτήν που είχαμε, αδέρφια. Να γνωρίζουμε ένα πράγμα. Οι αμαρτίες μας έχουν συγχωρεθεί. Όμως έχουμε ακόμα αυτό το σώμα. Και λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, Κύριε, κατοικώ ακόμα αυτό το σώμα. Δυνάμωσέ με. Το Πνεύμα το Άγιο να είναι έτσι περισσότερο δυνατό παρά η σάρκα, αδέρφια. Όταν το Πνεύμα το Άγιο υπερισχύει, ταπεινώνεται η σάρκα, αδέρφια. Και δεν εκπληρούμε πια τα έργα της σαρκός, αλλά τα έργα του Πνεύματος του Αγίου. Τα έργα του Πνεύματος του Αγίου, αδερφιά, είναι να αγαπάω τον πλησίον, να αγαπάω τα αδέρφια, τον πλησίον μου, τον εχθρό μου και το έργο του Θεού. Αυτό είναι το έργο του Θεού, αδερφιά. Να έρχομαι στον οίκο Του και να προσεύχομαι για όλα τα αδέρφια μου. Για όλο το έργο του Θεού, αδερφιά, σε όλο το πρόσωπο της γης. Αυτό είναι πρώτα. Και Κύριε, δώσε μας τη δύναμη αυτήν. Εσύ να προπορεύεσαι μέσα στην Εκκλησία Σου. Εσύ να φαίνεσαι, Κύριε. Να τελειώσεις εσύ το έργο Σου. Να σώσεις ό,τι είναι να σωθεί. Να ελευθερώσεις ό,τι είναι να ελευθερωθεί. Αδέρφια, η αμαρτία ετύφλωσε τον κόσμο. Βλέπουμε τι γίνεται. Αγωνίζονται οι άνθρωποι. Ο πόλεμος αυξάνεται. Η θλίψη αυξάνεται, αδερφιά. Αυτό κάνει η αμαρτία. Η αμαρτία γεννάει θάνατο, αδερφιά. Η αμαρτία χωρίζει από άντρα και γυναίκα. Η αμαρτία χωρίζει από άντρα και παιδί. Από παιδί και μητέρα. Όμως ο Χριστός ενώνει. Θα ζητήσουμε τον Ιησού Χριστό να μας ενώσει έτι περισσότερο. Εμάς, τα αδέρφια μας, την Εκκλησία, την οικογένειά μας και όλα τα αδέρφια μας, να ενωθούμε όλοι μαζί και να δοξάζουμε με μία καρδιά, με ένα πνεύμα και μία καρδιά τον Ιησού Χριστό μας, αδέρφια. Γιατί ο Κύριος έρχεται να μας παραλάβει. Οι μέρες είναι πάρα πάρα πολύ κοντά. Ο Κύριος θα μας αναλάβει. Ψαλευτόν είναι ο νικητής, ψάλε στο μητρωτή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. 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 Δόξα τον Κύριο, αδερφιά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά και λίγο στεναχωριέμαι, γιατί όπως είπε και ο αδερφός, θα φύγω στην Τρίτη.
Γιατί όλοι εσείς πήγατε, πιστεύω. Τώρα είναι η σειρά μου, ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ δεν πάω όμως τόσο όπως εσείς μπορεί να πήγατε παραλίες για αυτά. Εγώ πάω σε βουνό, δεν πάω θάλασσα. Αλλά πάω στο χωριό, έχω και μερικές δουλειές και με περιμένει η μάνα μου. Είναι τώρα, μπήκε στα 92. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει περάσει πάρα πολλά. Ήταν και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχασε και δύο άντρες. Ο πατέρας μου, ο δικός μου, έφυγε 51 χρονών. Μητέρα ξαναπαντρεύτηκε. Λόγω ότι ο αδερφός μου, έχω έναν αδερφό που, ο οποίος είναι πνευματικά καθυστερημένος. Δεν γνωρίζω, είναι σαν ένα παιδάκι. Άμα τον δείτε, είναι στα 57, αλλά εκεί που τον βλέπετε νορμάλ, κάνει και τα δικά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά ο Κύριος γι' αυτό την κρατάει. Εγώ προσεύχομαι συνέχεια και ο Κύριος πραγματικά αυτό με έδειξε και με ένα μένα, αλλά και με άλλους αδερφούς με φανέρωσε έτσι. Μου το είπαν ότι πραγματικά ο Θεός γι' αυτό την κρατάει. Γιατί είναι σαν ένα παιδί, πρέπει να τον πει να πληθεί, να ξεντηθεί, να κάνει. Αν δεν τον πει, δεν καταλαβαίνει. Όπως είναι ένα παιδάκι, έτσι. Ξεντίζει, πλύζει, κάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδέρφη, πραγματικά και εμείς όταν ήμασταν νέοι, ο Κύριος μας έλεγε μέσα από το λόγο του πολλές φορές πώς να είμαστε, τι να κάνουμε. Και ακόμα μας λέει: είμαστε μαθητές, να μάθουμε όπως και τους μαθητές του, τους έλεγε κοντά του, τους έδειχνε, τους έδωνε εξουσία. Και στο τέλος έγιναν διδάσκαλοι. Ευχαριστούμε τον Θεό οι Απόστολοι και θυσιάστηκαν για να έρθει το Ευαγγέλιο σε εμάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά, αδέρφια, αυτό που κάνουμε εδώ πέρα πρέπει να το εννοήσουμε ότι θα πάρουμε πολύ μεγάλο μισθό. Δεν το καταλαβαίνουμε. Και εγώ θα διαβάσω για τον Χριστό. Ποιος είμαι, λέει ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν έχουμε καταλάβει. Ακούσαμε σήμερα. Πραγματικά, ο Κύριος αυτό βάζει μέσα στις καρδιές μας ότι πρέπει να γνωρίσουμε κι άλλο τον Κύριο, αδέρφια, το ξέρετε. Εγώ δεν τον έχω γνωρίσει τόσο καλά. Όταν ερχόμαστε εδώ και πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, να ξέρετε το μυστικό αυτό είναι. Φεύγουν τα πάντα. Τι έγινε στο όρος μεταμορφώσεως όταν πήγε μαζί τους ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, τους πήρε ο Κύριος. Εκεί στην παρουσία του Κυρίου ήρθε τα πάντα, άλλαξαν. Χάσαν και τα λογικά τους, έφυγε ο χρόνος. Ο Μωυσής τι έπαθε, 40 μέρες, πώς άντεξε εκεί αδέρφια. Ήταν στην παρουσία του Θεού. Πόσοι πέρασαν οι 40 μέρες, δεν κατάλαβε. Έτσι και εμείς, όταν πληρωνόμαστε, όταν έρχεται η παρουσία του Θεού, δεν καταλαβαίνεις την ώρα και λες: τελειώσαμε κιόλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Πέτρος τι είπε: να κάτσουμε εδώ, κάνουμε σκηνές. Τι ωραία κι εμείς έτσι να καθόμαστε με τις ώρες, αλλά αυτό το σώμα καμιά φορά δεν έχει σάρκα, δεν αντέχει πολλά πράγματα. Πραγματικά ο Κύριος ξέρει. Και είναι αδύνατο. Το πνεύμα είναι πάντα πρόθυμο. Η σάρκα ασθενή, κουράζεται. Αχ, τι ωραία, κάτσε να ράξω λίγο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάλι εκκλησία. Κι όμως. Και όπως είπε και ο αδερφός για την αμαρτία τότε, η πρωτοπλάστη, ήταν ωραίο, λέει, το είδε την όψη ωραίο. Ωραίο και το πεθύμισε, αδέρφια. Έτσι είναι καμιά φορά την αμαρτία, τη φέρνει ο εχθρός μπροστά, ωραία. Και τα πράγματα ο Θεός τα έκανε ωραία, όμορφα, σοφά. Αλλά για τον άνθρωπο να τα γεύεται, αλλά αυτά που τον είπε δεν πρέπει να τα κάνει. Και η αμαρτία τι είναι? Είναι παράβαση, είναι το αντίθετο που είπε ο Θεός. Αυτό είναι η αμαρτία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ό,τι πειράζει τον εαυτό του ανθρώπου, να ξέρετε, μολύνει το αλκοόλ, το τσιγάρο, αυτά όλα μολύνουν. Η αμαρτία, η παράβαση, όπως είπε και ο αδερφός, δεν θα μιλήσω κάπως παράξενα, ακόμη και στον αδερφό μου. Ευχαριστούμε τον Θεό, πρέπει να προσέχω. Ο Κύριος αυτό θέλει να μας μάθει, αδέρφια. Το ξέρετε, πριν από πολλά χρόνια, δεν το ξεχάσω, όταν ήμουν μικρός, οι άνθρωποι ήταν πιο θεοδίδαχτοι. Στα χωριά ήταν φτωχοί μεν, αλλά έβλεπες, παράδειγμα, εγώ τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Αγράμματοι μεν. Πολλές φορές τσακωνόταν, ο πατέρας μου πήγαινε στο δάσος τα κατσίκια και το πρωί παρεξηγιόταν λίγο. Και ο πατέρας μου νευρίζει, έφευγε χωρίς να πάρει φαγητό. Το ξέρετε ότι η μάνα μου μετά μαγείρευε και πήγαινε 3 χιλιόμετρα με τα πόδια και τον πήγαινε φαγητό. Ήταν η αγάπη, ήταν ο σεβασμός, ευχαριστούμε τον Θεό. Πάλι μαζί ήταν, άντε πάλι, ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά εγώ θα διαβάσω, αδέρφια μου αγαπητά, να προσεύχεστε, θα κάτσω 3 εβδομάδες και εγώ όπως ξέρετε σκεφτόμουν τώρα ο Κύριος με το έχει φανερώσει, όπως έχω αγωνία να πάω στη μητέρα μου, γιατί αδέρφια όσοι είσαστε με τους γονείς είστε μακάρι να το ξέρετε και να μείνετε και χαίρομαι πολύ για τους νέους που πιστέψατε και είσαστε μικροί στην εκκλησία να μείνετε. Εμείς πιο μετά, εγώ 27 ήμουν να πίστεψα, αλλά πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Ήμουν και στα καράβια, γνώρισα πάρα πολύ την αμαρτία. Εγώ είδα ανθρώπους να πέφτουν δίπλα μου, ξέρετε τι θα πει. Να του σκοτώνω, πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Έζησε την αμαρτία μέσα σε μπαρ, μέσα σε καμπαρέ. Αυτά δεν είναι καθόλου καλά. Δεν είναι ντροπή και να τα λέμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά θέλω να σα πω, είσαστε μακάρι, έξω είναι κίνδυνο θάνατο. Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα.
Το ωραίο εδώ μέσα είναι. Τέτοια λόγια ποτέ δεν θα ακούσετε, το ξέρετε. Ούτε εδώ πέρα είναι η αγάπη. Αυτό ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ είναι η παρουσία του Θεού. Γευόμαστε πράγματα τα οποία άνθρωποι ψάχνουν να γελάσουν λίγο, να βρουν χαρά και πάνε και πληρώνουν, το ξέρετε. Και εμείς κάποτε πληρώναμε χοντρά για να πάμε κάπου να δούμε και να κάνουμε. Και στο τέλος να πάρτε κάτι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά, αδέρφια, εδώ οι μαθητές, ο Κύριος τους έκανε μια αποκάλυψη, μια ερώτηση. Θέλω να διαβάσω από τη 9-12 σελίδα, κεφάλαιο 9 κατά Λουκά, από το 18. 9-12 κατά Λουκά, κεφάλαιο 9, θήτα 18. Και ενώ αυτός προσήχε το κατά μονάς, ήσαμε ταυτού οι μαθητέ. Και ρώτησε αυτούς λέγον, τι να με λέγωσι όχλη ότι είμαι. Οι δε αποκριθέντες είπαν Ιωάννη τον Βαπτιστή, αλλά δε Ηλίαν, άλλοι δε ότι ανέστη εκ των αρχαίων προφητών. Είπε δε προς αυτούς, εσείς τι να μη λέγετε ότι είμαι. Και αποκριθείς ο Πέτρος είπε, το Χριστό του Θεού. Ο δε προσέταξε αυτούς εσφοδρών και παρήγγειλε να μην ύπωσε εις μηδένα τούτο. Είπον ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί από τον πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη μέρα να σταθεί. Έλεγε δε προς πάντας, εάν της θέλει να έρθει πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει το σταυρό αυτό κάθε μέρα και ας μη ακολουθεί. Και ας μη ακολουθεί, διότι όσες θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν, και όσες απολέσει τη ζωή αυτού, ένε μεν εμού, ούτως θέλει σώσει αυτήν, επειδή τι σοφίλει ο άνθρωπος εν την κερδίσει τον κόσμο όλων, εαυτόν δε απολέσει ή ζημιωθεί, διότι όσες επεσχυνθεί δια εμέ και τους λόγους μου δια τούτου, ο Υιός του ανθρώπου θέλει επεσχυνθεί όταν έλθει εν τη δόξη αυτού και του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων. Λέγω δε προς εσάς αληθώς, είναι τινές των ειδών ιστάμενων ή τινές δε θέλωση γι' αυτή θάνατο έως είδωσε τη Βασιλεία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι ωραία να μην δούμε θάνατο, ε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως είπε και ο αδερφός, και εγώ το κάνω αυτό όταν πάω στην Ελλάδα. Εντάξει, ήρθε και την αδερφή μου, λέει πάμε στα μνήματα. Πάω και βλέπω πραγματικά, αδέρφια, φεύγω με θλίψη, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Γίνεται μέσα και λέω, η ζωή είναι μικρή. Ευχαριστώ τον Θεό, λέω, πραγματικά μιλάω, Κύριε, σε ευχαριστώ από μέσα σας. Σε ευχαριστώ γιατί έχασα 3-4 φίλους εγώ. Από ναρκωτικά ευχαριστούμε τον Θεό. Που μπλέξανε πάρα πολύ μέσα. Άλλος πνίγει και πήγε για κυνήγι μέσα. Τέλος πάντων στα βάθη εκεί πέρα, στο ποτάμι, στα αυτά. Αλλά θέλω να σας πω, αδέρφια, ότι πραγματικά ο Κύριος τους μαθητές τους κουβαλούσε μαζί του, είδανε τόσα και τους ρωτάει τι με λένε τώρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Από ποιον να πει. Και πραγματικά, αδέρφια, ο Κύριος θέλει πάντα να τους λέει ακριβώς όλα τους. Εξηγήθηκε από την αρχή, ευχαριστούμε τον Θεό. Τι να μη λέγουνε, λέει, άλλοι λένε ο Ηλίας, άλλοι λένε από τον προφητόν, εσείς τι μιλάτε, ο Χριστός. Λέει ο Πέτρος. Ποιος τον φανέρωσε πάλι αυτό, αδέρφια? Ο Κύριος πάλι. Ο Θεός, ο Πατέρας, ευχαριστούμε τον Θεό. Και για ποιο πράγμα? Για να ξέρουν οι μαθητές, αδέρφια. Παρόλο αυτό όμως δεν κατάλαβαν, όπως είπε και ο αδερφός, την εξουσία. Τους είχε δώσει εξουσία ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπουμε και τον Πέτρο αργότερα τι έκανε, τον απαρνήθηκε. Παρόλο που κατάλαβε ποιος είναι, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά πάλι ο Πέτρος, αδέρφια μου αγαπητά, βιαζότανε μεν, αλλά ήταν ζηλωτής. Αλλά πάλι ο Πέτρος, το βλέπουμε στην Πεντηκοστή, αυτό σηκώθηκε, αυτό σήκωσε το Πνεύμα το Άγιο και μίλησε, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πραγματικά, αδέρφια, είναι καλό, αδέρφια μου αγαπητά, αξίζει τον κόπο να ερχόμαστε. Γιατί εδώ πέρα γίνεται μία λειτουργία, αδέρφια μας, μία πνευματική λειτουργία. Γιατί εμείς δεν προσκυνάμε πλέον ούτε σε είδωλα τίποτα. Προσκυνάμε πνεύματι και αληθεία. Έτσι είναι οι πραγματικοί προσκυνητές, όπως είπε εκεί στη Σαμαρίτσα. Και εμείς ερχόμαστε εδώ, αδέρφια, κατεβαίνει ο ουρανός, το καταλαβαίνετε. Γευόμαστε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν έξω στον κόσμο. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Δεν καταλαβαίνουν, γιατί όποιος δεν είναι αναγεννημένος, αδέρφια μας, από τον ουρανό, δεν γίνεται να καταλάβει. Και έρχεται μέσα και μας δίνει τροφή στην ψυχή, δυναμώνει την ψυχή. Το σώμα μπορεί να είναι αδύνατο. Περνάνε τα χρόνια, όπως λέει και ο αδερφός, δεν προχωράνε τα πόδια μας. Βλέπεις εδώ πέρα ο αδερφός Νικολακόπουλος πόσα χρόνια,
αλλά ακόμα το πνεύμα εκεί ευχαριστούμε τον Θεό. Ο λόγος του Θεού τον αναζωπυρώνει και μας αυτό θέλει να μας κάνει ο Κύριος. Να μας μαθητεύσει σαν τους μαθητές, αδέρφια. Το ξέρετε. Να έχουμε πάντα αυτή την πίστη και να μείνουμε μέχρι το τέλος. Γιατί, αδέρφια μας, όποιος λέει θέλει να κερδίσει τη ζωή του, να πάει, να γλεντήσει, να πιει, να... θα τη χάσει. Αλλά όποιος μαζί με τον Κύριο μείνει, ταλαιπωρηθεί, κάνει. Που εμείς δεν το έχουμε αυτά τόσα, όπως ταλαιπωρήθηκαν οι δικοί μας αδέρφια μας οι Απόστολοι, και τη χάσανε, την κερδίσανε. Τη χάσανε για το Ευαγγέλιο, για να φτάσει μέχρι εδώ, αδέρφια. Αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού από την αρχή. Να φτάσει το Ευαγγέλιο στα χέρια μας μέχρι τώρα. Οι μέρες είναι πονηρές, αδέρφια, δύσκολα. Οι άνθρωποι έξω δεν μπορούν να συνοηθούν, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Η αμαρτία έχει πληθυνθεί, αδέρφια. Και έτσι θα γίνει και στο τέλος, μια κανονική μέρα θα έρθει ο Κύριος. Το ξέρετε, όπως τους είπε τότε, πώς είναι η βασιλεία, ρωτήσανε και οι γραμματείς οι Φαρισαίοι. Λέει, δεν είναι να φαίνεται. Η βασιλεία του ουρανού ξεκινάει από εμάς. Ξεκινάει από εδώ, τη γευόμαστε και αδέρφια μας αγαπητά, και θα είναι μια μέρα, λέει, που θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου, ο Κύριος, και η καθημερινή μέρα. Θα τρώνε, θα πίνουν, θα χτίζουν, θα παντρεύονται. Έτσι θα είναι. Δεν θα υπάρχει κάποια διαφορά. Θα τους, στον ύπνο, αδέρφια, μην μας πιάσει και εμάς στον ύπνο. Θα έρθει ξαφνικά ο Κύριος, παπ, και θα αρπάξει. Ξέρετε τι θα πει? Θα μας αρπάξει, δεν θα αφήσει κανέναν κάτω. Και έτσι θα είμαστε με τον Κύριο πάντα. Πάω να ετοιμάσω το τόπο και έρχομαι. Λέει, μην ταράζεστε, ευχαριστούμε τον Θεό, να μην έχουμε ταραχή, ό,τι και αν γίνεται έξω. Πολλά θα γίνουν μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά ο λόγος του Θεού τα γράφει μέσα, αδέρφια μας. Αυτή είναι η πηξίδα. Θα μείνουμε για να δούμε το τέλος. Γιατί ξέρετε κάτι, διαλέξαμε τον νικητή. Ο Κύριος νίκησε, τη αμαρτία νίκησε τον κόσμο, και εμείς θα νικήσουμε όταν μένουμε σε αυτόν. Και από αυτόν να παίρνουμε δύναμη, αδέρφια. Το μυστικό αυτό είναι. Πληρούστε με πνεύμα Άγιο. Γιατί μας το έδωσε το πνεύμα Άγιο? Και για τη μεταμόρφωση με το σωμάτο μας, αλλά εδώ πέρα με το πνεύμα του Άγιο μας μορφώνει ο Κύριος. Και το πνεύμα του Άγιο πολλές φορές μιλάει, ευχαριστούμε τον Θεό, από όλα τα αδέρφια που είναι αδέρφια μας αγαπητά, από τον Κύριο. Ευχαριστούμε και έχουν εξουσία. Όλοι μας δίνει εξουσία ο Κύριος. Μας έδωσε πνεύμα δυνάμειος. Πνεύμα εξουσίας, το ξέρετε. Και θα σας πω και μια εμπειρία. Μιλούσα με έναν αδερφό μουσουλμάνο στη δουλειά εκεί πέρα. Χρόνια είμαι μαζί του. Και λέει, να δεις τι θα πάθουν οι Ισραηλίτες. Λέω, τι θα πάθουν? Θα τους κάνουν, λέει, εκεί όλοι οι Σαουδ Αράβοι και αυτοί όλοι. Και δεν θα υπάρχει, λέει, θα το ισοπεδώσουν το Ισραήλ. Λέω, κάνεις λάθος. Το Ισραήλ θα μείνει, τα Ιεροσόλυμα θα γίνουν έδρα, λέω, του Ιησού Χριστού, και λέω, εκεί πέρα θα είναι ο Χριστός, θα έρχεται, και τα Ιεροσόλυμα θα είναι, λέω, η πόλη του Χριστού. Δεν γίνεται αυτό, λέω, γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Υιός του Θεού? Λέει, είναι ένας προφήτης. Λέω, κάνεις λάθος, είναι αυτός ο ίδιος που είναι από πάνω, ευχαριστούμε τον Θεό, αναστήθηκε και έρχεται ταχαίως, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να ευλογεί το υπόλοιπο. Αμήν.